Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 3 Μαΐου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας σε τίτλους. Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο για περισσότερες από 5 ώρες στο λιμάνι του Κατακόλου. Δραματικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες λόγω των ισχυρών ανέμων που έπιναν στην περιοχή. Έσπασαν οι κάβοι από τη μανία της θάλασσας και το πλοίο προσάραξε σε αμμόδες σημείο. Ισχυρή εντολή ζήτησε σε ένα κατάμεστο από χίλιους και πλέον φίλους του ΠΑΣΟΚ Πάροχο Ξυστρή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνέχισε τη διμέτωπη επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις δικές του προτάσεις για την Ηλία. Για η στιγμή που συγκίνησε όλους όσους βρέθηκαν στην κεντρική πολιτική εκδήλωση του πύργου. Νέες αυξήσεις σε βασικά προϊόντα διατροφής αναμένονται μέσα στο επόμενο διάστημα, που οφείλονται ανατιμήσεις που ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και το 20% σε κάποια προϊόντα. Ασφιχτική η πίεση προς τους καταναλωτές. Δραματικές ώρες έζησαν επιβάτες και μέλη πληρώματος κρουαζιερόπλοιου στην Ηλία, το οποίο λόγω των αντίξεων καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή προσάραξε σε αμμόδια βαθύ στο λιμάνι του Κατακόλου. Μάλιστα, από τη μανία της θάλασσας έσπασαν οι κάβοι με αποτέλεσμα το πλοίο να παραμένει για ώρες ακυβέρνητο. Ύστερα από 5 ώρες και με τη βοήθεια ρημουλκού, το κρουαζιερόπλοιο κατάφερε να ξεκολλήσει και να επιστρέψει στο δρομολόγιο του. Η κάμερα της ΣΟΡΤ κατέγραψε όλη την επιχείρηση. Σε αμμόδια βαθύ κατά τη διάρκεια του απόπλου από το λιμάνι του Κατακόλου με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά προσάραξε το κρουαζιερόπλοιο της MSC, στο οποίο επέβαιναν 3.256 επιβάτες και 1.261 μέλη του πληρώματος. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στη θαλάσσια περιοχή και ξεπερνούσαν τα 9 μποφόρ δημιούργησαν πρόβλημα κατά την πλεύση του πλοίου. Το κρουαζιερόπλοιο που παρέμεινε εγκλωβισμένο μέχρι το βράδυ της Τρίτης αφήχθη το πρωί της ίδιας ημέρας από την Τεργέστη και η αναχώρησή του από το Κατάκολο ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα. Λόγω των υψηλών ανέμων με πρωτοφανή θα έλεγα δύναμη που μετράται σε αυτές τις περιπτώσεις η δύναμη πίεσης από τους ανέμους προκάλεσε σπάσιμο των κάβων στο κρουαζιερόπλοιο με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μετατοπιστεί σε περιοχή όπου δεν προβλέπεται να προσαράζουν τα καράβια και τα κρουαζιερόπλοια, όπου ήταν το βάθος τέτοιο που προκάλεσε την προσάραξη τμήματος των υφάλων του σκάφους. Μετά από επιχείρηση ρημούλκησης που ακολουθήθηκε λίγες ώρες αργότερα μετά τις 9 το βράδυ, το κρουαζιερόπλοιο απόπλευσε και συνέχισε το ταξίδι του. Όμως μια έλλειψη που παρουσίαζε το έργο της επέκτασης του ακρινού λιμενοβραχείου να έγινε χθες αιτία, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πλοηγού Στέφανου Γιακουμέλου, να εξοκύλει και να κάτσει στα βαθύ το κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας MSC. Μάλιστα, ο πλοηγός ανέφερε ότι έσπασαν οι δέστρες της προβλήτας του λιμανιού εξαιτίας των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Έτσι, το κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε ουσιαστικά στο λιμάνι, κοντά στην προβλήτα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποπλεύσει. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, ειδοποιήθηκαν τόσο ο λιμενάρχης Κατακόλου Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, όσο και ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου Κωνσταντίνος Καραγιάννης και ξεκίνησε η επιχείρηση ρημούλκησης και απεγκλωβισμού του κρουαζιερόπλοιου, που τελικά ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ, μέσα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως βλέπετε και από το βίντεο που εξασφάλισε η τηλεόραση ΟΡΤ. Και από την Ηλία στην γειτονική Μεσσηνία, ένα ακόμα χτύπημα της ελληνικής αστυνομίας σημειώθηκε στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Σε απομονωμένες βίλες στο Μαρκόπουλο Αττικής, σπήρα τριών ατόμων καλλιεργούσε κάναβη, ποσότητες της οποίας διακινούσαν στη συνέχεια σε κεντρικά σημεία της Αθήνας. Η πολύμινη έρευνα της ασφάλειας Καλαμάτας οδήγησε στα ίχνη της εγκληματικής οργάνωσης και στη σύλληψη των 2 εκ των 3 μελών, ενώ ακόμα αναζητείται ένας 60χρονος άνδρας. Το εκτιμόμενο παράνομο κέρδος αγγίζει τις 700.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 700 δεντρίλια κάναβης.
Εργοστάσιο κάναβης είχαν στήσει τρεις άνδρες στην περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής, όπου σε απομονωμένες και πολυεπίπεδες βίλες καλλιεργούσαν φυτά τα οποία διακινούσαν ακολούθως σε περιοχές της Νότιο-Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Ύστερα από πολύμινες και εμπεριστατωμένες έρευνες, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Καλαμάτας έφτασαν στα χνάρια των τριών υπόπτων και στην εξάρθρωση της συσταθήσας αυτής εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε το τελευταίο εξάμηνο. Στο εργοστάσιο κάναβης εντοπίστηκαν 724 φυτά, τα οποία καλλιεργούσαν ένας 58χρονος γνωστός στις αρχές από άλλες υποθέσεις, ο οποίος κατήχε ηγετικό ρόλο, ένας 39χρονος και ένας 60χρονος όλοι κάτοικοι Αττικής και οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια φυτών κάναβης σε εσωτερικούς χώρους και ακολούθως διακινούσαν τις παραγόμενες ποσότητες τύπου σκανκ σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ο 58χρονος, πέρα από τη σύσταση, διεύθυνση και κατεύθυνση της οργάνωσης, ήταν αυτός που μίσθωσε απομονωμένη κατοικία στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής και παράλληλα είχε προβεί στην ενοικίαση και δεύτερου χώρου, όπου με τη συνδρομή των λοιπόν μελών διαμορφώθηκαν κατάλληλα σε παράνομα εργαστήρια εσωτερικής καλλιέργειας φυτών κάναβης και συγκομιδής των παραγόμενων ποσοτήτων με τεχνητές συνθήκες θέρμανσης, φωτισμού και εξαερισμού. Οι τρεις άνδρες προκειμένου να καλύπτουν την παράνομη δραστηριότητά τους και να αποπροσανατολίζουν τις αρχές, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά σε στοιχεία έτερων προσώπων ή αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, των γνωστών αχυράνθρωπων, ενώ κατά τις μεταξύ τους συνομιλίες επικοινωνούσαν με προκαθορισμένο κώδικα συνεννόησης. Στις δύο βίλες λειτουργούσαν πλήρως οργανωμένα και κατάλληλα διαμορφωμένα εργαστήρια εσωτερικής καλλιέργειας φυτών κάναβης, εντός των οποίων καλλιεργούνταν 552 φυτά σε ισάριθμες γλάστρες με χώμα σε τρία διαφορετικά στάδια ορίμανσης, 172 συγκομισθέντα φυτά κάναβης ύψους περίπου 150 εκατοστών, ποσότητες κάναβης που ξεπερνούσαν τα 30 γραμμάρια, ποσότητες κατεργασμένης κάναβης τύπου σοκολάτα συνολικού βάρους 56,8 γραμμαρίων, 5 ζυγαριές ακριβίας, 2 κινητά τηλέφωνα και ένα όχημα το οποίο κατασχέθηκε ως μεσοτέλεσης των αξιόπινων πράξεων. Τα προσδοκόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμώνται περίπου στις 700.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας. Στην πολιτική μας επικαιρότητα, πολλοί είναι οι αστάθμητοι παράγοντες των εκλογών, οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζουν ακόμα και τρεις εβδομάδες πριν από την προσφυγή στις κάλπες στους πολίτες και να αποτελούν το βασικό λόγο της δεξαμενής των πολλών αποφάσεων. Τα κριτήρια της ψήφου δεν έχουν προσδιοριστεί πλήρως μέχρι σήμερα, ούτε καν από τους δημοσκόπους, με τους πολίτες να εμφανίζονται δύσπιστοι με τα προγράμματα των κομμάτων. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που έχουν αποφασίσει το τι θα ρίξουν στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Υπό τη σκιά της τραγωδίας των Τεμπών, των τριών χρόνων της πανδημίας του κορονοϊού, της αύξησης των τιμών στο σύνολο της οικονομίας, αλλά και του γενικότερου κλίματος που μεταβάλλεται για τη χώρα μας, καλούνται οι πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες της 21ης Μαΐου. Ποια είναι όμως τα βασικά κριτήρια που θέτουν οι ίδιοι? Φέτος θα ψηφίσουμε στις εκλογές με κριτήριο την ακρίβεια βασικά, αλλά το σημαντικότερο θα είναι η σταθερότητα της χώρας και στα εθνικά θέματα και στην Ευρωζώνη. Έχω αποφασίσει να ψηφίσω. Έχω δει. Τόσο καιρό έχω κρίνει, έχω δει. Η ακρίβεια, όλα αυτά δεν θα σε επηρεάσουν? Η ακρίβεια υπήρχε ανέκαθεν. Δεν είναι τελευταίο φαινόμενο, δεν έχει παρουσιάσει τώρα τελευταία η ακρίβεια. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε όλα τα προγράμματα μέχρι το τέλος και να αποφασίσουμε. Έχω επιφυλάξεις. Αλλά έχω και ελπίδες. Θα δούμε μεγάλη αποχή στις κάλπες. Ποια είναι η γνώμη των πολιτών για την κατάσταση της χώρας το 2023? Για ποιο λόγο οι νέοι ψηφοφόροι εμφανίζονται απολυτοί και αναποφάσιστοι? Αυτοί είναι μόνο λίγοι από τους αστάθμητους παράγοντες αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Παράγοντες που κανείς δεν γνωρίζει πως θα επιδράσουν μπροστά στην κάλπη. Αν και βρισκόμαστε ελάχιστες ημέρες πριν τις εκλογές, οι πολίτες ακόμα περιμένουν να ακούσουν προτάσεις για το μέλλον τους. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Σίγουρα ανήκω στη μερίδα των αναποφάσιστων. Ακόμα σκέφτομαι ποια πολιτική δύναμη θα είναι εκείνη που θα μπορέσει να μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Ποιο να ψηφίσω, παιδάκι μου? Παραπαλέμουν για την καρέκλα. Ποιο να το κάτσει? Ποιο να ψηφίσω? Όποιο να ψηφίσει, το ίδιο. Βλέπω άλλα πριν, άλλα μετά. Γενικά. Όχι, αναποφάσιστος δεν είμαι, αλλά δεν είμαι και φαν. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που θα προσέλθουν στην κάλπη ήδη αποφασισμένοι για την ψήφο, αλλά και για το πρόσωπο που θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Απογοητευμένος? Βεβαίως. Και την ώρα της κάλπης? Την ώρα της κάλπης θα ψηφίσουμε Ανδρουλάκη. Εγώ κουκουέ ψηφίζω. Και εκείνη την ώρα της κάλπης? Κουκουέ. Νομίζω πως ικανότερος πρωθυπουργός να διαχειριστεί τα εξωτερικά θέματα
είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αν και δεν είναι πολύ καλός πρωθυπουργός για το νομό Ηλίας. Η ισχυρή εντολή από την κάλπη της 21ης Μαΐου ζήτησε από τον πύργο κατά την κεντρική του ομιλία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για τα χρόνια της διακυβέρνησής τους, ζητώντας από τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμα που έχει καταθέσει. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε στην αίθουσα η αναφορά του στον αείμνηστο Ηλίο Παύλο Αθανασόπουλο και στους κοινούς τους δημοκρατικούς αγώνες. Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, χίλια και πλέον άτομα γέμισαν ασφιχτικά την αίθουσα του θεματικού πάρκου Συστρή για την κεντρική ομιλία στην Ηλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Το τρένο της δημοκρατικής παράταξης είναι ξανά στις ράγες της αλλαγής, της ελπίδας και της προοπτικής για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Να στηρίξουν τη νέα μας προσπάθεια, διότι είμαστε ακόμα του αντισυστημικού ρεαλισμού και όχι της συστημικής κοροϊδίας. Δώστε μου λοιπόν 21 Μαΐου τη δύναμη να κάνω το αδύνατο δυνατό μαζί με όλους εσάς, μαζί με όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ζήτησε ισχυρή εντολή από τους πολίτες, η οποία θα προκύψει από τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Οι φίλοι του κινήματος όλων των ηλικιών δημιούργησαν από την αρχή της ομιλίας μια ατμόσφαιρα γιορτής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού παρουσίασε αναλυτικά σημεία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, παρότρινε τους φίλους και τα στελέχη να εντείνουν τον αγώνα τους εν ώψη των εκλογών. Να ξανασηκώσουμε τον πράσινο ήλιο ψηλά στην πατρίδα μας, τον ήλιο της ελπίδας, της προοπτικής, της ανανέωσης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Μιλήστε στα παιδιά και στα εγγόνια σας για τα ωραία χρόνια του ΠΑΣΟΚ και η δική μου γενιά θα μιλήσει για τα ωραία χρόνια του μέλλοντος που έχουμε χρέος να ξαναοικοδομήσουμε για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Γι' αυτό λοιπόν, σηκώστε τις σημαίες, είναι οι σημαίες της νίκης και της προοπτικής. Μαζί για την νίκη, 21 Μαΐου, το ΠΑΣΟΚ γυρνάει σελίδα αγκαλιά με κάθε δημοκράτη και κάθε προοδευτικό Έλληνα. Τον πρόεδρο υποδέχτηκε στο χώρο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Μιχάλης Κατρίνης και όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι βουλευτές Ηλίας. Σε πολλά σημεία της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βέλη τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο στο ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Να ξαναοικοδομήσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική νεολαία, με όλους τους Έλληνες. Να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχουμε σχέση ούτε με τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, που υπηρετεί την εγχώρια ελίτ πιστά, ούτε με το λαϊκισμό του κύριου Τσίπρα, που διέψευσε τις προσδοκίες του ελληνικού λαού λέγοντας πράγματα τα οποία και ο ίδιος δεν πίστευε, αλλά μετά, για να πάρει τις ευθύνες από πάνω του, είπε ότι ήταν αυταπάτες. Και εδώ από τον πύργο λέμε, δώστε μας τη δύναμη για να κλείσουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και τους δύο τραγικούς πρωταγωνιστές των τελευταίων 8 ετών. Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς εκτυλίχθηκε όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη αλλά και στο φαινόμενο της Χρύσης Αυγής, αναφέρθηκε στον αείμνηστο Παύλο Αθανασόπουλο, υμνώντας τους αγώνες που έδωσαν από κοινού από το 2010 εναντίον των νεοναζιστών. Αυτή η παράταξη εξ αρχής μίλησε καθαρά απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Δεν ψάρεψε στα θολά νερά και μάλιστα είναι συγκινητικό ότι ένας από τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στην καμπάνια μας, στην εκστρατεία μας από το 2010 απέναντι στο νεοναζιστικό φαινόμενο ήταν συμπολίτη σας, ο Παύλος ο Αθανασόπουλος, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από κοντά μας πριν από μερικές εβδομάδες. Ένας δικαιωματιστής, ειρηνιστής, ένας πραγματικά δημοκράτης. Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική ατζέντα των ημερών και πάμε αμέσως να συναντήσουμε στο στούντιο τον κύριο Μισόελ Λαμπουχάτμπα, τον υποψήφιο βουλευτή Ηλίας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Κύριε Λαμπουχάτμπα, καλησπέρα σας. Κύριε Κρεατσιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Βλέπουμε και στα πλάνα μια μεγάλη συγκέντρωση την οποία πραγματοποίησε χθες το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής εδώ στον πύργο, στο πάρκο Ξυστρή, με χίλια και πλέον άτομα και μάλιστα υπό αντίξιες καιρικές συνθήκες, τα οποία βρέθηκαν για να ακούσουν τον πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Τελικά είναι μεγάλες πλέον οι διαφορές σε σχέση με κάποια χρόνια πριν, κυρίως
σε αυτά που αντιμετωπίζετε κι εσείς στις περιοδίες σας με τον κόσμο. Ο κόσμος σιγά σιγά αγκαλιάζει το Πασόκ κίνημα αλλαγής και γι' αυτό το λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε αυτό που ζήτησε, μια ισχυρή εντολή από τις κάλπες. Νομίζω ότι είναι εμφανές, κύριε Κριετσιώτη, πως οι μαζικές συγκεντρώσεις και του Προέδρου μας αλλά και των στελεχών μας σε όλη τη χώρα αποδεικνύουν περίτερα αυτό που μόλις αναφέρατε κι εσείς. Ότι η μαζική συμμετοχή του κόσμου σημαίνει και την ισχυρή άνοδο που αναμένουμε στα ποσοστά της παράταξης. Και αυτό είναι εμφανές και από το κλίμα το οποίο εκλαμβάνουμε στις περιοδίες μας στα χωριά. Νιώθουμε ότι ο κόσμος ξαναγυρίζει πίσω στο πολιτικό του σπίτι, στο πολιτικό του χώρο, το Πασόκ κίνημα αλλαγής, και νομίζω ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Ξέρετε, η τρίτη θέση και με ένα ισχυρό διψήφιο που ζητάει ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως την επομένη των εκλογών θα φέρει έναν πονοκέφαλο και δεν είναι άλλος από αυτόν της διακυβέρνησης χώρας, της συνεργασίας, της προγραμματικής, όπως έχει πει, συνεργασίας με τα υπόλοιπα κόμματα. Και βεβαίως έχει δώσει μόνος του το στίγμα πριν τις εκλογές ότι ναι, μεν συνεργασία, ωστόσο χωρίς τα πρόσωπα των επικεφαλής, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη και του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο έχει αναφέρει ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Συγγνώμη. Ζητά ισχυρή εντολή και ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, έτσι ώστε το Πασόκ να μην είναι σε ρόλο παρατηρητή, αλλά να είναι ο πόλος, ο τρίτος, ο οποίος θα παίξει τον καθοριστικό ρόλο για το σχηματισμό κυβέρνησης, με συγκλήσεις, με συνεργασία και φυσικά σε καμία περίπτωση με πρωθυπουργούς, είτε τον κύριο Μητσοτάκη είτε τον κύριο Τσίπρα. Αυτό όμως θα μπορέσει το Πασόκ να το επιβάλλει με μεγαλύτερη ευκολία, αν θέλετε, από τη στιγμή που το διψήφιο ποσοστό θα είναι ισχυρό. Κάτι το οποίο για μας διαφαίνεται και νομίζω ότι θα αποτυπωθεί και στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Μιλάτε καθημερινά με τους πολίτες. Πού πιστεύετε θα κριθεί αυτή η μάχη, σε ποιο πεδίο θα κριθεί? Διότι βλέπουμε την αντιπαράθεση των κομμάτων. Ωστόσο, τα κριτήρια με τα οποία θα προσέλθει ο πολίτης στην κάλπη, ποια θα είναι? Νομίζω, κύριε Κριετσιώτη, ότι η τοξικότητα που υπάρχει στο πολιτικό διάλογο και στο πολιτικό σκηνικό, την οποία τοξικότητα ουσιαστικά την διοχετεύουν ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά για αυτά τα δύο κόμματα, και η φωνή της λογικής, της ειλικρίνειας, η φωνή της σταθερότητας που μέσω του Πασόκ κίνημα αλλαγής ακούγεται, θα είναι αυτή που θα παίξει τον ρόλο, κατά τη δική μου προσωπική άποψη φυσικά, στα τελικά αποτελέσματα. Η κοινωνία δεν θέλει άλλη τοξικότητα. Αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα. Η ακρίβεια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλα τα νοικοκυριά της χώρας. Οι θεσμοί, αν θέλετε, το γεγονός πως γίνεται ένα μπραντε φέρ μεταξύ της νυν και της προηγούμενης κυβέρνησης, το οποίο έχει να κάνει με γεγονότα που δεν αφορούν τόσο πολύ την ελληνική κοινωνία. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας κτηνοτρόφος, ο άνεργος, ακόμα και ο εργαζόμενος με το μισθό τον οποίο λαμβάνει και τον πληθωρισμό να βρίσκεται στα ύψη, υποφέρει. Άρα, τι ζητάνε τα πολιτικά κόμματα, οι πολίτες? Λύσεις ρεαλιστικές και μακριά από τον λαϊκισμό αλλά και τον ελιτισμό των πρώτων δύο κομμάτων. Η Λία έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω. Και έχει μείνει πίσω διαχρονικά από λάθη που έγιναν από όλες τις κυβερνήσεις του παρελθόντος. Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει πρώτιστα στην Ηλία προκειμένου να αποκτήσει και πάλι το αναπτυξιακό πρόσημο που ζητούν οι πολίτες? Θα συμφωνήσω εν μέρει, κύριε Κριετσιώτη, ότι λάθη έγιναν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το εν μέρει όμως το αναφέρω διότι υπήρχαν και κάποια κεκτημένα τα οποία το Πασόκ τα έθεσε στον συγκεκριμένο νομό και τα οποία χάθηκαν το τελευταίο διάστημα. Και χάθηκαν δίχως να υπάρξει ουσιαστικά η παραμικρή μάχη για να παραμείνουν. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στις σχολές, στη γεωπονική σχολή της Αμαλιάδας, αλλά και στο τμήμα μουσιολογίας του Πύργου, που ούτε αναβαθμίστηκαν και που φυσικά χάθηκαν από τον ακαδημαϊκό χάρτη, όταν η κυρία Κεραμέως και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να ξεκινήσει τη μεταρρύθμιση του χάρτη του Πανεπιστημιακού, αλλά και να την ολοκληρώσει στην Ηλία.
Μιλάμε επίσης για ένα χιλιοταλαιπωρημένο δρόμο που δεν βλέπουμε να συνεχίζεται με γρουγούς ρυθμούς και εμείς ως πολίτες της Ηλίας θα θέλαμε να έχει ολοκληρωθεί αύριο, αλλά φυσικά και για το τεράστιο πρόβλημα που έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, το θέμα είναι της το μεγαλύτερο και των πρόβλημα. Δομών της αυτή τη στιγμή στον νομό Ηλίας. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε ένα νομό με έναν παθολόγο και κυρίως δανεικό, το νοσοκομείο της Αμαλιάδας να έχει αποψηλωθεί, των Κρεσθένων το ίδιο και ακόμα και το νοσοκομείο του Πύργου που τουλάχιστον θα μπορούσε να λειτουργεί με πλήρη τρόπο, υπολειτουργεί και οι γιατροί μαζί με το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό υποφέρουν και κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Αυτά ήταν και κεκτημένα όμως κάποτε. Και από τα λάθη της παραλήψης και θα έλεγα και από την αδιαφορία του πολιτικού προσωπικού της Ηλίας τα τελευταία χρόνια, αποκεκτημένα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις πρώτες προτεραιότητες ώστε να ανακτηθούν ξανά, ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για άλλα πράγματα, για ανάπτυξη, για τουριστική ανάπτυξη και γενικότερα να γίνει η τεράστια προσπάθεια να φύγει ο νομός από τις τελευταίες θέσεις που βρίσκεται. Το Πασόκ έχει πρόταση για τον νομό Ηλίας. Φυσικά και έχει πρόταση. Και έχει πρόταση για τον νομό Ηλίας, ξεκινώντας από την υγεία, όπου αναφέρει δημόσια υγεία παντού, ισχυρά νοσοκομεία, με προσωπικό που δεν θα λείπει από καμία μονάδα. Το Πασόκ έχει αναφερθεί στην ενίσχυση του αγρότη, της αγρότησας, του κτηνοτρόφου, που είναι ένα κύριο επάγγελμα, στις δομές. Υπάρχει, αν θυμάστε, και ένα πλήρες σχέδιο για τους αγρότες που αφορά την υπογειοποίηση του αρδρευτικού δικτύου, το οποίο βρίσκεται στα αζήτητα. Γενικώς, το Πασόκ με τις προτάσεις του τα τελευταία χρόνια, οι οποίες και στο παρόν πρόγραμμα είναι κοστολογημένες και είναι προτάσεις οι οποίες θα δώσουν μια ανάταξη στην περιφέρεια, προσπαθεί να δώσει λύσεις. Και αυτές τις προτάσεις είμαστε εδώ να τις συζητήσουμε, γυρνώντας όλο το νομό, συζητώντας με τους πολίτες, με τους δημότες, με τους συμπολίτες μας, έτσι ώστε να γίνουν κτήμα τους και με τις προτάσεις αυτές να οδηγηθούν με πλήρη γνώση προς την κάλπη, ευελπιστώντας ότι θα επιλέξουν το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής ως κόμμα το οποίο θα ψηφίσουν σε εκλογές. Είσαστε ένας νέος άνθρωπος, μια νέα υποψηφιότητα, μια υποψηφιότητα που βεβαίως από τη μία ανανεώνει το ψηφοδέλτιο του Πασόκ στην Ηλία, από την άλλη ανήκεται σε μια γενιά που σήμερα δεν παραμένει στον τόπο της. Εσείς ως νέος επιστήμονας επιλέξατε τον τόπο σας. Δεύτερον, αποστρέφετε την πολιτική. Εσείς επιλέξατε να ασχοληθείτε. Πώς μπορείτε όλα αυτά να τα παντρέψετε? Ξέρετε, κύριε Κριετσιώτη, εγώ όπως και πάρα πολλοί νέοι της γενιάς μου, είμαστε και ίδια γενιά και εμείς πραγματικά, ζούμε σε μια συνεχή κρίση. Την κρίση των μνημονίων, την υγειονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση, την πληθωριστική κρίση αυτή τη στιγμή. Έχουμε συνηθίσει δυστυχώς και θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να αντιδράσουμε. Αν δεν αντιδράσουμε συμμετέχοντας και προσπαθώντας να το προσωπικό μας βίωμα να το θέσουμε στον πολιτικό διάλογο και στην πολιτική ατζέντα, νομίζω ότι θα έχουμε αποτύχει και οι ίδιοι. Οπότε εγώ από την πλευρά μου που επέλεξα να ζήσω, να δημιουργήσω οικογένεια και να εργαστώ εδώ στην Ηλία, από τη στιγμή που έλαβα αυτή την απόφαση να συμμετάσχω και με την τιμητική θέση του υποψηφίου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, θα κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου, νομίζοντας ότι εκφράζω τις ανάγκες και τις αγωνίες της δικής μας γενιάς, η οποία είναι μια γενιά που δεν θέλουμε να πάει χαμένη. Βλέποντας αρκετούς φίλους μας, αρκετούς συμφοιτητές μας, αρκετούς συμμαθητές μας και συγγενείς μας να έχουν εγκαταλείψει όχι μόνο τον νομό Ηλίας, αλλά και τη χώρα και να βρίσκονται στο εξωτερικό, αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι λάθος συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και τα παιδιά αυτά δεν επαναπατρίζονται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και την Ηλία, αλλά και την Ελλάδα στο επίπεδο που της αναλογεί και της αξίζει. Με τι ψυχολογία κατεβαίνετε σε αυτόν τον αγώνα? Είσαστε χρόνια στο στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όμως είναι η πρώτη φορά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άλλα τα μεγέθη, εντελώς διαφορετικά, και βεβαίως άλλες και προσλαμβάνουσες, διότι έχει να κάνει με όλο τον νομό και όχι με το Δήμο Ήλιας που δραστηριοποιήσετε τα τελευταία χρόνια. Με τι ψυχολογία προχωράτε σε αυτή τη μάχη? Η ψυχολογία είναι πάντοτε καλή, η διάθεση είναι πάντοτε θετική. Πράγματι είναι ένα δύσκολο, αλλά είναι ένα όμορφο ταξίδι. Από αυτό το ταξίδι έχω γνωρίσει και τα προβλήματα και τις ανάγκες, αλλά και έχω γνωρίσει και διάφορους ανθρώπους οι οποίοι με έχουν κάνει σοφότερο.
Έχω αντιληφθεί τις δυσκολίες της Υπαίθρου, τη δυσκολία ανθρώπων οι οποίοι μοχθούν για το μεροκάματο υπό αντίξωες συνθήκες, και έχω καταλάβει ότι αυτό το ταξίδι στην ολότητά του, στο τέλος, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, είναι και ένα μάθημα ζωής. Οπότε η ψυχολογία είναι πάντοτε σε πολύ καλό επίπεδο, το απολαμβάνω και προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να απορροφήσω όσο το δυνατόν περισσότερα από το ταξίδι αυτό, έτσι ώστε αύριο να είμαι και εγώ πιο χρήσιμος με τις προτάσεις μου και με τις τοποθετήσεις μου στα ζητήματα του νομού μας. Κύριε Αμπουχάπη, καλή σας επιτυχία. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία και πάλι βεβαίως να τα πούμε ενώπιση των εκλογών. Με μεγάλη μου χαρά. Ωστόσο, καλή σας επιτυχία, όπως άλλωστε ευχόμαστε και σε όλους τους υποψηφίους μέσα από την ΟΡΤ. Βεβαίως, γιατί όλοι δίνουν το δικό τους αγώνα. Εγώ μπορώ να μπω στη θέση τους. Οπότε, καλή επιτυχία πραγματικά σε όλους τους υποψηφίους που αυτή την περίοδο δίνουν τη δική τους μάχη. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Αλλάξουμε εντελώς θέμα. Σε επαγρύπνηση θα βρίσκεται και τη φετινή χρονιά το πυροσβεστικό σώμα, με την αντιπυρική περίοδο να έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Μαΐου. Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, η πυροσβεστική υπηρεσία απευθύνει ισχυρή σύσταση για ιδιαίτερη προσοχή στις υπαίθριες δραστηριότητες, οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν φαινόμενα πυρκαγιάς. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και επίσημα την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως και τις 31 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, απευθύνει ισχυρή σύσταση για ιδιαίτερη προσοχή στις υπαίθριες δραστηριότητες των πολιτών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Πράγματι, από 1η Μαΐου ξεκίνησε και επίσημα η αντιπυρική περίοδος, όπως πιστεύω πια όλοι γνωρίζουν. Η υπηρεσία μας ήδη εφαρμόζει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για το 2023, που σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει ήδη να εκπέμπουμε κάποια περιπολικά, πυροφύλακες. Έχουμε προσλάβει τους εποχικούς πυροσβέστες από 1η Μαΐου που θα είναι μαζί μας για το υπόλοιπο εξάμεινο που διαρκεί για την πυρική περίοδος. Όπως πιστεύω πια όλοι γνωρίζουν, από 1η Μαΐου απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση, δεν πρέπει κανένας συμπολίτης μας να προσπαθήσει να βάλει φωτιά στην Ύπεθρο. Καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι πρόσθετοι έλεγχοι, περιπολίες προς αποφυγή ενάρξεως και εξάπλωση πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της στήρησης των υποχρεωτικών μέτρων πυροπροστασίας, κυρίως σε υπαίθριες εργασίες. Βασικότερη οδηγία, έχουμε κατά το παρελθόν πολλές πυρκαγιές από αμέλεια που μπορεί να ξεκινήσουν από μια απλό άνεμα φωτιά στην Ύπεθρο. Άρα πρέπει να το βάλουμε πολύ καλά στο μυαλό μας, για κανένα λόγο να μην βάλουμε φωτιά από εδώ και πέρα. Όπως και επίσης να αποφύγουμε κάθε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει κάποιον σπινθήρα και να προκαλέσουμε μια έναρξη πυρκαγιάς, η οποία ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες ενέχει τον κίνδυνο να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα και να είναι μια απειλή είτε για οικίες είτε για ανθρώπινες ζωές. Και το λέω αυτό διότι καμιά φορά με κάποιες ηλεκτροσυγκολήσεις, με χρήση τροχών κλπ. Προκαλούμε κάποιες πυρκαγιές και μπορεί να προξενήσουμε μια καταστροφή χωρίς να το έχουμε υπολογίσει. Άρα από αυτή τη στιγμή κάθε άνεμα πυρκαγιάς απαγορεύεται και κάθε άλλη έτσι, ενέργεια πρέπει να έχουμε προσέχουμε όλες τις ενέργειες μας που μπορεί να προκαλέσουν. Και όσο πλησιάζουμε και προς τους καλοκαιρινούς μήνες που θα έχουμε και μεγαλύτερες θερμοκρασίες, πιο δυνατούς ανέμους, αυτό θα είναι και πάρα πολύ πιο επικίνδυνο από εδώ και πέρα. Επισημαίνεται πως η μητήρηση των μέτρων επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα καθώς και βαρύτατες ποινικές κυρώσεις. Στόχος της εντατικής και έγκυρης προετοιμασίας που φέτος ξεκίνησε και νωρίτερα από ποτέ είναι η επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος αλλά και ο βέλτιστος συντονισμός με σκοπό την ακόμη πιο αποτελεσματική συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων. Πράγματι, ήδη από τώρα, παρότι έτσι, ο καιρός, όπως βλέπετε, αυτές τις μέρες δεν είχε ακόμα τόσο πολύ μεγάλη επικίνδυνοτητα, εμείς είμαστε ήδη έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να εφαρμόσουμε τον σχεδιασμό ώστε να είμαστε σε πολύ γρήγορη ετοιμότητα, άμεση επέμβαση. Αλλά όπως σας είπα και πιο πριν, είναι μεγάλη υπόθεση να έχουμε και την πρόληψη. Και η πρόληψη είναι μια υπόθεση που αφορά όλους μας και αφορά τους ίδιους τους πολίτες να μπορέσουν να μας βοηθήσουν ώστε να έχουμε ένα έτσι όσο πιο πολύ να πούμε ασφαλές καλοκαίρι για την πυρική περίοδο. Και αναφέρουμε στο ότι είναι πια μια υποχρέωση όλων να έχουμε καθαρά τα οικόπεδά μας. Αυτό είναι η επόμενη έτσι πολύ σημαντική θα έλεγα υποχρέωση που έχουν οι συμπολίτες μας. Στο μέτωπο της οικονομίας μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα.
οι οποίες σύμφωνα με εκτιμήσεις από στελέχη της αγοράς θα φτάσουν έως και στο 20%, τεινάζοντας στον αέρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό και προκαλώντας τεράστια ανησυχία σε χιλιάδες καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες επιδίδονται όλο και περισσότερο στο κυνήγι των προσφορών και των εκπτώσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στην προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν χρήματα από παντού. Τα τρόφιμα έχουν πάρει την ανηφόρα. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και χάνεις το μυαλό σου. Για πέμπτο μήνα αναμένεται να συνεχιστούν οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον Μάιο και τον Ιούνιο αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές σε τουλάχιστον 200 προϊόντα σε ποσοστό που μεσοσταθμικά θα φτάσει το 6%. Ωστόσο υπάρχουν και μεμονωμένα προϊόντα που θα ανατιμηθούν μέχρι και 30%, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η ακρίβεια όσο πάει και χειροτερεύει γενικά, πρέπει να κοιτάξουν και αυτοί, αλλά και για μας να το είναι λίγο ένα άλλο οι τιμές, γιατί και με το μισθό δεν βγαίνει, οπότε πρέπει να το φτιάξουν λίγο κάπως. Οι τιμές δεν είναι πάνω από τις γερμανικές, λοιπόν, είναι υπερβολικές. Έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ο κόσμος τα φέρνει βόλτα, έτσι. Λοιπόν, πρόβλημα σοβαρό. Συνολικά από τις αρχές του χρόνου μέχρι και το τέλος Ιουνίου εκτιμάται ότι θα έχουν αυξηθεί τιμές σε τουλάχιστον 1.500 βασικά αγαθά. Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει, τον Ιανουάριο ανατιμήθηκαν 500 βασικά αγαθά, τον Φεβρουάριο άλλα 500, τον Μάρτιο 200 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και τον Απρίλιο 100, σε ποσοστό που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασε ακόμη και το 20%. Ο κόσμος και να θέλει να ψωνίσει, εκ των πραγμάτων, όταν ακριβένουν και μένουν τα εισοδήματα τα ίδια, λιγοστεύει την κατανάλωση. Μόνο τα απαραίτητα, έτσι. Τι άλλο να κάνει πια ο κόσμος. Τα απαραίτητα και εκείνα εκεί τα τελείως αναγκαία. Η ακρίβεια συνεχίζει ακάθεκτη τη δουλειά της. Ο πληθωρισμός, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ με τις τιμές όλο προς τα πάνω. Οι νέες ανατιμήσεις μάλιστα αφορούν τόσο τα επώνυμα προϊόντα όσο και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, σε μερικά από τα οποία οι ανατιμήσεις φτάνουν ακόμη και το 30%. Αυτό σημαίνει ότι και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που αποτελούν μια διέξοδο των καταναλωτών εναντί της ακρίβειας έχουν αρχίσει εδώ και αρκετούς μήνες και αυξάνονται σημαντικά, παραμένοντας ωστόσο μια πιο φθηνή επιλογή από τα περισσότερα επώνυμα προϊόντα. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Κάποιος πρέπει να το φρενάρει αυτό, και αυτό είναι τώρα έχουμε και εκλογές, να σκύψουν οι πολιτικοί μας επάνω στο πρόβλημα του φτωχού ανθρώπου, του χαμηλοσυνταξιούχου. Γιατί ο χαμηλοσυνταξιούχος τώρα με 3,5-4-5 εκατοστάρικα το μήνα δεν βγαίνει. Κάτι τα φαρμακά του, κάτι να πάει να πάρει ένα γιαουρτάκι. Ένα γιαουρτάκι έχει φτάσει 2 ευρώ. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, να πούμε. Στο μεταξύ, 6 στους 10 καταναλωτές κυνηγούν τις προσφορές για να μπορέσουν στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία να εξοικονομήσουν χρήματα. Δυστυχώς προσφορές και όχι τα απαραίτητα, γιατί δεν γίνεται. Κοιτάω να βρω προσφορές, συγκρίνω τις τιμές. Αλλά βλέπω ότι όλα πάνε προς τα πάνω. Ψάχνουμε να βρούμε προσφορά, αλλά και προσφορές ακριβές είναι. Δεν μπορεί να πας με καλάθι. Παίρνουμε αυτό του χεριού, να πούμε, βάνουμε δύο πράγματα μέσα και φεύγουμε. Αν είναι κάποιο προϊόν που το θέλω, που το παίρνω και υπάρχει σε προσφορά, οπωσδήποτε θα το πάρω. Βοηθάνε οι προσφορές. Πάρα πολύ, βέβαια. Βέβαια, βοηθάνε. Στα ύψη, αν και με συνεχείς παρεμβάσεις επιδοτήσεων και μειώσεις το τελευταίο διάστημα, παραμένουν λογαριασμοί του ρεύματος. Το ηλεκτρικό συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, σε τη συνάρτηση πάντα με την ακρίβεια παντού. Στο μεταξύ, σε ισχύ τέθηκε εδώ και λίγα 24 ώρα το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περίοδου του ΔΔΕ, με τους πολίτες που ενδιαφέρονται να πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις. Οι λογαριασμοί ρεύματος, παρά τις συνεχείς μειώσεις που παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα, συνεχίζουν να καίνε τις τσέπες των καταναλωτών. Οι επιδοτήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού συνεχίζονται κυρίως για τα νοικοκυριά, αφού οι χρεώσεις από το σύνολο των παρόχων παρέμειναν και για τον Μάιο σε χαμηλά επίπεδα. Δεν σώζονται με τίποτα, πες. Με τίποτα. Είναι ακριβό το ρεύμα, έτσι. Πανάκριβο είναι και το κάνουν συνέχεια πιο ακριβό, δίνοντας τα λεφτά στους ολιγάρχες. Ούτε μπάνιο δεν μπορείς να κάνεις πλέον. Έχετε περιορίσει τις ηλεκτρικές συσκευές? Τα πάντα, στο μίνιμουμ. Σας έρχεται ακριβά το ρεύμα? Πολύ. Πολύ. Είναι η μεγαλύτερη, ίσως είναι η μεγαλύτερη αιμορραγία στα ελληνικά νοικοκυριά το ρεύμα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που απασχολεί όλες τις οικογένειες και όλα τα νοικοκυριά και δεν βλέπω τρόπο να λύνεται. Βοηθάει και αρκετά. Σας έρχεται ακριβό το ρεύμα?
Έρχεται, αλλά όχι τόσο όσο το περιβάλλουν. Έχετε περιορίσει τις ηλεκτρικές συσκευές? Πολύ, πολύ, πολύ. Όσο και να περιορίσεις, δεν νομίζω ότι μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα, γιατί όλα είναι αναγκαία και εκείνη τη στιγμή που θες να χρησιμοποιήσεις κάτι, δεν μπορείς να σκεφτείς το πόσο θα χρησιμοποιήσεις κάποια συσκευή. Όλα δείχνουν ότι από τη στιγμή που οι τιμές των προμηθευτών βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στο επίπεδο που έχει τεθεί ως τελικός στόχος του μηνιαίου λογαριασμού, με τις επιδοτήσεις αυτόματα μειώνεται και η ανάγκη επιδότησης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τα μέτρα στήριξης να παραταθούν με φόντο μια ενδεχόμενη αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου, όπως συμβαίνει τους καλοκαιρινούς μήνες. Την ίδια στιγμή, τα νοικοκυριά εμφανίζονται στα όρια τους, αφού ρεύμα και ακρίβεια στα τρόφιμα συρρυκνώνει κατά πολύ τα εισοδήματά τους. Την προηγούμενη, εμένα προσωπικά, μου ήρθε έναντι 400 ευρώ και τώρα, μόλις το είδα, μου ήρθε 572. Είναι δυσβάστακτο. Δηλαδή, συνεχίζουν οι λογαριασμοί και έρχονται αυξημένοι, έτσι. Υπερφουσκωμένοι. Είχαν πέσει λίγο κάποια στιγμή και τώρα πάλι ξεκινάμε πάλι από την αρχή να ανεβαίνουν. Να δούμε πώς θα τα απεξέλθει ο κόσμος. Δεν πληρώνει περισσότερος κόσμος από ό,τι ακούω. Δίνουν έναντι. Έναντι. Είναι ένα πενιντάρι. Κάποιοι δικοί μου λένε ένα πενιντάρι δίνουμε. Το μήνα. Οι λογαριασμοί πάντως συνεχίζονται και έρχονται ακριβοί. Οι λογαριασμοί συνεχίζουν. Είπαν ότι θα μειωθεί. Θα δούμε. Περιμένουμε. Είμαστε στην αναμονή. Στο μεταξύ, ήδη από τις αρχές του μήνα τέθηκε σε ισχύ το θερινό ωράριο και το νυχτερινό ρεύμα, όπως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Το νέο ωράριο θα παραμείνει έως τις 31 Οκτωβρίου, με τις ώρες να διαμορφώνονται από τις 11 το βράδυ έως και τις 7 το πρωί. Η σχετική αίτηση για το νυχτερινό τιμολόγιο μπορεί να υποβληθεί στον ΔΔΕ από τον ιδιοκτήτη της παροχής. Πότε άμα γυρεύεις το βράδυ και πότε απλένεσαι το βράδυ, μετά τις 11. Δηλαδή, σχολάμε από τη δουλειά, θέλουμε να κάνουμε ένα μπάνιο, περιμένουμε να πάει 11 η ώρα τη νύχτα για να κάνουμε ένα μπάνιο. Έλεος πια, φτάνει. Μπορεί να μην έρχεται, όμως όλο τον κόσμο. Το βράδυ θα έχουμε πιο οικονομικό ρεύμα, θα βοηθήσει. Κάτσε να γίνει πρώτα, να το δούμε, να δούμε και τα τιμολόγια που θα βγάλουν οι κύριοι οι άλλοι και μετά θα σου απαντήσω. Βοηθάει εν μέρη, όλες οι δραστηριότητες γίνονται την ημέρα. Είναι δύσκολο το βράδυ τι θα βάλεις. Ιδιαίτερα σοβαρό παραμένει το πρόβλημα των ελλείψεων βασικών φαρμάκων στην αγορά, με το μέλλον να διαγράφεται δύσκολο και το κράτος απλά να παρακολουθεί το φαινόμενο. Το τρίπτυχο των αιτιών είναι γνωστό και όμως ακόμα δεν έχουν διευθετηθεί μια σειρά από ζητήματα, με τη συνέχεια να είναι δυσίωνη τόσο για την υγεία και την οικονομική κατάσταση των ασθενών, όσο και για την ίδια την πολιτεία, αφού λόγω των ελλείψεων θα ξεκινήσει επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αρκετά παραμένουν τα προβλήματα σε ό,τι αφορά στις ελλείψεις φαρμάκων στην Ελλάδα, καθώς μπορεί να υπήρξει μια ομαλοποίηση ύστερα από την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών σε 200 σκευάσματα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο ζήτημα που δημιουργεί το σοβαρό αυτό κενό. Είναι το θέμα των εξαγωγών, γιατί είναι χαμηλές οι τιμές στην Ελλάδα και η τιμολόγηση. Είναι θέμα πρώτων υλών. Είναι θέμα υλικών συσκευασίας, οι οποίοι μετά την πανδημία και την κρίση, την ενεργειακή, όλα αυτά πήγαν πίσω και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση γιατί όλες οι εταιρείες έχουν πάει και έχουν επενδύσει στην Νότια Ανατολή, Ινδία, Πακιστάν, Κίνα κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε όλα αυτά πήγαν πίσω. Τώρα από εκεί και πέρα όμως το σοβαρότερο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι οι εταιρείες πια δεν τους συμφέρει με την τιμολόγηση αλλά και με τον τρόπο λειτουργίας του clawback και το rebate που πληρώνουν στο κράτος να διαθέτουν τα φάρμακά τους στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ χαμηλή η τιμή, ενώ αντίστοιχα σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι πολύ υψηλότερες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με το φάρμακο για το διαβήτη, για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ λόγος, που εξηγεί πώς ακριβώς έχουμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Στην Αμερική αυτό το φαρμακό κάνει γύρω στα 1.800 ευρώ και εδώ κάνει γύρω στα 300. Καταλαβαίνετε ότι η εταιρεία πια έχει συμφέρον να το δώσει σε άλλες αγορές που είναι πολύ πιο μεγάλες και με μεγαλύτερη κερδοφορία. Το δεύτερο κομμάτι όμως που είναι βασικό και αυτό έχει μεγάλη σημασία, αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής φαινόμενο. Εξαφανίζονται κλασικά φάρμακα όπως είναι η κορτιζόνη, όπως είναι ενέσεις κορτιζόνης που ήταν σε πρώτη ζήτηση σαν φάρμακο επιλογής, αλλά και τα χάπια κορτιζόνης, αλλά και άλλα φάρμακα πολύ φθηνά, διότι δυστυχώς αυτό το στρεβλό σύστημα που υπάρχει τιμολόγηση στην Ελλάδα δεν τους δίνει την τιμή, ούτως ώστε οι εταιρείες να εξαναγκάζονται να τα αποσύρουν. Τι θα κάνει τώρα, θα το εισάγει με 25 ευρώ, με 30 ευρώ,
με αποτέλεσμα και να υπάρχει καθυστέρηση και πρόβλημα στον εφοδιασμό και στους, στα φάρμακα που χρειάζονται οι πολίτες, αλλά και γενικότερα να πληρώνεται πολύ παραπάνω. Αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην κινδυνεύει άμεσα η υγεία κάποιων ασθενών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση του Σακχαρό διαβήτη, τα προβλήματα είναι σοβαρά. Ωστόσο, ελοχεύει ένας άλλος κίνδυνος που θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να προβληματίζει το κράτος. Όταν ένας ασθενής δεν βρίσκει το φάρμακο του, χαλάει τη θεραπεία του. Τι σημαίνει χαλάει τη θεραπεία του? Δεν παίρνει τα φάρμακα του. Έτσι κι αλλιώς, ο ασθενής για να μπορέσει να κάνει μια θεραπεία με ένα φάρμακο που του δίνει ο γιατρός, θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό, υποβοηθούμενος και από εμάς και από τη λειτουργία, ώστε πραγματικά το φάρμακο να λειτουργήσει υπέρ του οργανισμού του, υπέρ της υγείας του. Όταν σταματάει να παίρνει το φάρμακο, τι έχουμε? Προβλήματα στην υγεία και επιφόρτιση του δημοσίου συστήματος υγείας. Τι σημαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος, εάν παραμελεί στο διαβήτη του, αν παραμελεί στην υπέρταση, αν παραμελεί στο αναπνευστικό, αν παραμελεί στο κυκλοφορικό, όλα αυτά θα συσσωρευτούν στον οργανισμό και πού θα καταλήξει? Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επιβαρύνοντάς το και πέρα από την υγεία του, ξοδεύοντας και τεράστια ποσά που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί αν υπήρχε μια πολύ καλή λειτουργία του κράτους. Πίσω στα δικά μας, ένα ακόμα σπουδαίο έργο στον τομέα της αγροτικής οδοποιίας και των παρεμβάσεων του δασικού δικτύου φαίνεται πως σύντομα θα ξεκινήσει στο Δήμο Πύργου μετά την έγκριση της χρηματοδότησης και της ειδικής δανειοδότησης με το ποσό των 2.850.000 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Πρόκειται για το συνολικό έργο της αγροτικής οδοποιίας, το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και αφορά στις δημοτικές ενότητες του Πύργου, του Ιάρδανου και Βόλακος. Ένα ακόμα σπουδαίο έργο στον τομέα της αγροτικής οδοποιίας και των παρεμβάσεων του δασικού δικτύου μπαίνει σύντομα σε τροχιά υλοποίησης μετά την έγκριση της χρηματοδότησης δανειοδότησης του. Είναι το έργο Αγροτική Οδοποιία, το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και αφορά τις δημοτικές ενότητες Πύργου, Ιάρδανο και Βόλακος. Από την διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, η δανειοδότηση, όπως γίνεται σε διαδικασία του Δήμου μας, με το ποσό των 2.800.000 ευρώ για την υλοποίηση, για την κατασκευή του έργου Αγροτική Οδοποιία Δήμου Πύργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Τρίτης του Υπουργείου Ιστορικών. Όταν λέμε δανειοδότηση, δεν παίρνει δάνειο ο Δήμος το οποίο θα το πληρώσει, απλά είναι μια τέτοια διαδικασία μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων που γίνεται, θα έλεγα, διασφαλίζει η ρευστότητα του προγράμματος. Ενθυμίστε ότι αυτό είναι μια δέσμευση του αναπληρωτή Υπουργού Ιστορικών, του κ. Πέτσα, εδώ πριν κάποιους μήνες. Η απόφαση για το εν λόγω έργο εκδόθηκε πριν από 2 μήνες από το πολιτικό όργανο. Διαβιβάστηκε στην διοίκηση του Παρακαταθήκων και Δανείων και δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή του, απομένοντας την αποδοχή της απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αλλά και την αναλογή αναμόρφωση του προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο αυτό χωρίζεται σε 2 υποέργα. Το πρώτο αφορά τον περιφερειακό δρόμο από την διασταύρωση της Αγίας Μαρίνης μέχρι την σύνδεσή του με την οδό Αλφιού. Το πρώτο υποέργο είναι αυτό, το οποίο θα απορροφήσει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο από τους κεντρικούς δρόμους του Πύργου. Και το δεύτερο υποέργο, εξίσου σημαντικό, αφορά παρεμβάσεις στο αγροτικό μας δίκτυο σε 3 δημοτικές ενότητες, στις δημοτικές ενότητες του Πύργου, του Ιάρδανου και του Βόλακα. Κάνουμε το ότι είναι δυνατόν να μπορέσουμε μέσα σε τάχιστο χρονικό διάστημα να δημοπρατήσουμε όλες τις χρηματοδοτήσεις που έχουν έρθει στο Δήμο Πύργου, να συμβασιοποιηθούν τα έργα, να αποδοθούν στο κοινό για κοινή ωφελία και να τα χαίρεται ο κόσμος και να ευχαριστιέται από τα έργα αυτά. Το έργο αυτό λύνει χρόνια προβλήματα με αποκατάσταση βλαβών του οδικού και αγροτικού δικτύου που έχουν προκληθεί από την χρόνια χρήση και από φυσικές καταστροφές. Εκτελούμε ένα έργο στην αγροτική οδοποιία που ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Και συγκεκριμένα είναι οι παρεμβάσεις που έγιναν από το 1.400 στις δημοτικές ενότητες Ολένης και σε κάποια χωριά του Δήμου Ιάρδανου. Είναι επίσης οι παρεμβάσεις
που γίνονται αυτή την περίοδο από το έργο των 1.200.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ 401, δηλαδή το Ταμείο Μολυβιάτη, και επευκαιρίας να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε ολοκληρωμένους φακέλους στην περιφέρεια για έργα οδοποιίας 500.000 ευρώ σε τοπικές κοινότητες, 150.000 ευρώ για αγροτικό εξηλεκτρισμό και 110.000 ευρώ για ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή μας. Βαρύς τώρα αναμένεται ο Πέλεκης στους οδηγούς που υποπίπτουν σε σοβαρές τροχαίες παραβάσεις, όπως ορίζεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι αλλαγές είναι κάτι περισσότερο από σημαντικές και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης ακόμα και για 5 χρόνια. Χωρίς δίπλωμα οδήγησης θα μένουν οι οδηγοί που παρεβαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών. Αυτό ορίζει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Όταν υποπέσουμε σε παράβαση εντός 5 ετών 3 φορές σε σοβαρή παράβαση, αφαιρείται το δίπλωμα για 5 χρόνια και μετά για να το ξαναπάρουμε πίσω πρέπει να κάνουμε εκπαίδευση και εξέταση. Αυτό είναι το λεγόμενο σέσο. Ίσχυε και κατά κάποιο τρόπο και τώρα, που αν κάποιος έκανε παράβαση εντός ενός έτους 2 φορές, το αφαιρούσαμε το δίπλωμα και πρέπει να περιμένει 6 μήνες για να ξαναδώσει. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι οδηγοί που έχουν ήδη χάσει το δίπλωμά τους θα μπορούν να το ανακτήσουν μόνο μετά από εκπαίδευση και επανεξέταση, κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν. Η αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 5 χρόνια αφορά τις λεγόμενες σοβαρές τροχαίες παρεβάσεις και την υποτροπή αυτών, κάτι σύνηθες στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχει η τροχαία. Θεωρώ ότι, το έχω πει και άλλες φορές, ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη αστυνόμευση, χρειαζόμαστε περισσότερους αστυνομικούς. Και αυτό για να εφαρμοστεί και να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να εφαρμόζεται κατά κόρον ή να το εκλάβει σοβαρά ο οδηγός, ο πολίτης, καταρχάς θα έπρεπε στα φανάρια όλα να τοποθετηθούν κάμερες, στις οποίες να καταγράφεται αν κάποιος παραβίασε το κόκκινο ή όχι. Αλλιώς σε κάθε κόκκινο δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός ο οποίος να βλέπει αν όντως πέρασε ένας κόκκινο. Συγκεκριμένα πρόκειται για 5 σοβαρές παραβάσεις που σχετίζονται με την πιθανότητα πρόκλησης θανατηφόρου τροχαίου. Αυτές τις παραβάσεις έχουν να κάνουν με το αλκοόλ, με την παραβίαση του stop, με το παράνομο προσπέρασμα, είτε από δεξιά είτε αντικανονικό από αριστερά εκεί που δεν επιτρέπεται, και την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Κοιτάξτε, εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε θετικά. Λογικό είναι, ο κώδικας πρέπει να είναι αυστηρός, μιλάμε για ζωές στον δρόμο, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε κάτι αρνητικό. Όλα αρκεί να εφαρμόζονται. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι οδηγοί που επαναλαμβάνουν παραβάσεις όπως η οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ και η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη δεν θα χάνουν διαβίου το δίπλωμά τους, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά θα αφαιρείται για 5 χρόνια. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να περάσουμε να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο με τη βοήθεια της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews. Τραγωδία σε γυμνάσιο στο κέντρο του Βελιγραδίου. Ένοπλος, κατά πληροφορίες 14χρονος μαθητής, εισέβαλε στο σχολικό συγκρότημα και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. 8 μαθητές και ένας φρουρός ασφαλείας σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τη σερβική αστυνομία. Ένας καθηγητής, ο οποίος ήταν και ο στόχος του ένοπλου, καθώς και 5 μαθητές τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής. Τα σερβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας εισήλθαν στο κτίριο. Ο ύποπτος συνελήφθη στην αυλή του σχολείου. Ακινητοποιημένο από τις Ιρανικές αρχές βρίσκεται το ελληνικών συμφερόντων υποσημαία Παναμά πλοίο Νιόβι. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Αμερικανικός Πέμπτος Στόλος εμφανίζονται τα χείπλωα των φρουρών της Επανάστασης την ώρα που περικυκλώνουν το πλοίο στα στενά του ορμού σε διεθνή χωρικά ύδατα, ενώ κατευθυνόταν στο λιμάνι Φουζαϊράχ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και υποχρέωσαν τον καπετάνιο να κατευθυνθεί σε ιρανικά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας, ο καπετάνιος είναι Έλληνας και το υπόλοιπο πλήρωμα αποτελείται από πολίτες των Φιλιππίνων και της Σριλάνκα. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μεταδίδει ότι η κατάληψη του πλοίου και η ακινητοποίησή του έχει γίνει κατόπιν εντολής της εισαγγελίας της Τεχεράνης μετά από καταγγελία ενάγοντα και δικαστικής απόφασης που πάντως δεν διευκρινίζεται. Την υπόθεση του Νιόβι έχει αναλάβει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Για απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατηγορεί το Κίεβο η Μόσχα.
Η Ρωσική Προεδρία έκανε λόγο για τρομοκρατική πράξη και ανακοίνωσε πως δύο ντρόουνς με πορεία προς το Κρεμλίνο αναχαιτίστηκαν πριν βρουν στόχο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Κομμάτια των αεροσκαφών έπεσαν στον περιβάλλοντα χώρο του Κρεμλίνου, αλλά σύμφωνα με την ανακοίνωση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Κατά τον Δημήτρη Πεσκόφ, πάντως, ο Πούτιν δεν βρισκόταν στο Κρεμλίνο εκείνη την ώρα, αλλά στην κατοικία του στο Νόβο Ογκάριοβο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ξεκαθάρισε ότι παρά την επίθεση, η ετήσια παρέλαση της νίκης στις 9 Μαΐου θα διεξαχθεί κανονικά. Ουραγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ελευθερία του τύπου κατατάσσουν την Ελλάδα οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα. Στον κατάλογο του 2023 η Ελλάδα καταλαμβάνει την 107η θέση κάτω από χώρες όπως το Κατάρ, η Μαδαγασκάρη, το Νεπάλ ή και η Αλβανία. Στη φετινή έκθεση η οργάνωση καταγγέλει συνολικά την παραπληροφόρηση, η οποία όπως λέει διευκολύνεται από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Σε σύνολο 180 χωρών, η Νορβηγία διατηρήθηκε στην πρώτη θέση, ενώ πρωταθλήτρια μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύεται η Ιρλανδία, που συνολικά καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Η Δε Κύπρος βρίσκεται στην 55η θέση, κάτω από χώρες όπως το Σουρινάμ, το Μπελίζ, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Τόγκα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από όλους εμάς τίποτα άλλο, πάρα πολλές ευχές. Γεια σας.